Θα συνεχίσουμε. Από το ΣΥΝΕ Δράση Μαρία Αρχοντή θα σας πει μερικά βιογραφικά στοιχεία για όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση. Καλησπέρα και από μένα. Θα αρχίσω με τον κύριο Ρόκο. Λοιπόν, ο γλύπτης Κυριάκος Ρόκος γεννήθηκε στα Γιάννενα και πήρε τα πρώτα μαθήματα σχεδίου στο εργαστήριο των Σαραφιανού Βλαχόπουλου. Μπήκε πρώτο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου σπουδάζει με υποτροφία του οίκη γλυπτική, με δάσκαλο το Γιάννη Παπά και γυψοτεχνία χαλκοχητική με τον Νίκο Κερλή. Με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών πηγαίνει στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές στην École des Beaux-Arts. Έχει διδάξει ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Βακαλό και είναι ομότιμος καθηγητής της Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΗ Αθήνας, όπου οργάνωσε και το πρώτο εργαστήριο πλαστικής. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Τέχνη και Φιλοσοφία, μέλος του ΕΕΤΕ και του Συλλόγου Γλυπτών. Έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με το θέατρο Καρόλου Κούν για πολλά χρόνια, με το Εθνικό Θέατρο και με το Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Επίσης, έχει φιλοτεχνήσει πολλά μετάλλια και πλακέτες και έχει εκδώσει τα βιβλία «Ένας επικίνδυνος γλύπτης», «Σχέδια», «Αποτυπώματα 1967-1975», «Ταξίδια με στυλό διαρκείας», «Ρόκος γλυπτική σε κοινή θέα», «31 σχέδια και ένα γλυπτό ζητούν ποιητή» και «Η πεταλούδα του Ίσεμπορν». Ακόμη, έχει πραγματοποιήσει από το 1972 μέχρι σήμερα πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει πάρει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις και συμπόσια γλυπτικής και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα. Έργα του υπάρχουν σε δημόσιους χώρους, σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να τελειώσω με κάποιες φράσεις από τις πολλές που υπάρχουν στα βιβλία του Κυριάκου του Ρόκου, οι οποίες δηλώνουν το πλούσιο εσωτερικό του κόσμου και τη στάση ζωής του. Γράφει λοιπόν ο Κυριάκος Ρόκος, στην ουσία ψάχνει την αλήθεια στη ζωή και αυτή πηγάζει από μια καρδιά και ύστερα ξεχύνεται από τα μέσα προς τα έξω. Το περίεργο είναι πως ποτέ δεν ξέρεις αν εσύ σκαλίζεις την πέτρα ή εκείνη σκαλίζει την ψυχή σου. Η τέχνη δεν είναι γνώση, είναι καλλιέργεια, είναι στάση ζωής. Έμπνευση δεν υπάρχει. Υπάρχει μονάχα ανάγκη να πεις κάτι με τον τρόπο σου. Θα συνεχίσω με τον κύριο Χρήστο Λεοντή. Λίγα λόγια, ο οποίος μας τίμησε σήμερα. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το 1964 τάραξε τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας με το έργο του «Καταχνιά». Ο Χρήστος Λεοντής θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Είναι δημιουργός μιας πλούσιας δισκογραφίας και έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και κυρίως για το θέατρο. Συνεργάστηκε με τον Κάρολο Κούν, ενώ με το θέατρο τέχνης η συνεργασία του συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τον Απρίλιο του 2007 και με ομόφωνη απόφαση είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος. Ο Χρήστος Λεοντής τέλος δημιούργησε μία σύνθεση από μουσικές του,
για την έκθεση του Ρόκου 31 σχέδια και ένα γλυπτό ζητούν ποιητή, που παρουσιάστηκε το 2005 στην αίθουσα τέχνης έκφραση και που ακούσαμε σήμερα. Λίγα λόγια για τον κύριο Καζαμιάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο του κυρίου Ρόκου. Ο Κωστής Καζαμιάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αφού τελείωσε το εξατάσιο καπετανάκιο γυμνάσιο Ηρακλείου, εισήχθη και πήρε το πτυχίο του από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1984 πήρε το πτυχίο του από την Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με κατεύθυνση την αποκατάσταση και τεκμηρίωση των αρχαίων μνημείων. Από το 1976 έως το 2012 εργάστηκε στην Ακρόπολη της Αθήνας. Από το 2012 παραδίδει μαθήματα και πραγματοποιεί ομιλίες σχετικές με την αρχαία ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική, την τέχνη της αναγέννησης του 17ου, του 18ου, του 19ου και του 20ου αιώνα. Έχει εκδώσει βιβλία, έχει γράψει μελέτες και άρθρα για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και τέχνη, ενώ κείμενα και σχέδιά του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και περιοδικά τέχνης. Έχει κάνει διαλέξεις και έχει γράψει για τους καλλιτέχνες Τζιακομέτη, Τσαρούχη, Φασιανό, Παπαγιάννη, Ρόκο, Χουλιαρά, Φανακίδη, Διαμαντόπουλο, Γαλάνη, Κυπρή, Άννα Σαλούστρου και άλλους. Και πολύ λίγα λόγια για τον κύριο Κακαβούλη Στέφανο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ που είδαμε, που πριν από λίγο είδαμε. Ο Στέφανος Κακαβούλης γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής. Της Δραματικής Σχολής Αρμένης. Ανήκει στη νέα γενιά ηθοποιών και όχι μόνο, καθώς είναι θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Αυτή την περίοδο παίζονται δύο δικά του έργα σε γνωστές αθηναϊκές σκηνές, ο Ακάλεστος στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα, το οποίο μάλιστα σκηνοθέτησε, και η Γκρέκα Μάνα στον Πολυχώρο Βόλτ, τέλος, ο ίδιος πρωταγωνιστεί στα Οργισμένα Νιάτα στο στούντιο Κυψέλης. Τους ευχαριστούμε όλους.